Είμαστε εδώ σήμερα για να βραβευτούν κάποιοι συμμαθητές σας οι οποίοι προσέφεραν κάποιο έργο στο νοσοκομείο Σύρου, ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο και κοσμεί το νοσοκομείο και είναι μια προσφορά των παιδιών και με την καθοδήγηση της συναδέλφου της κυρίας Μιχαλάκη δούλεψαν απογευματινές ώρες, ώρες εκτός ωραρίου του σχολείου για να πραγματοποιήσουν το έργο το οποίο θα δείτε. Το έργο αυτό υπάρχει ήδη και στο νοσοκομείο. Έχουν φτιάξει τους χώρους υποδοχής και τους θαλάμους νοσηλείας και κάποιους από τους θαλάμους νοσηλείας του παιδιατρικού τμήματος του νοσοκομείου της Σύρου. Το έχουν διακοσμήσει με διάφορες έτσι όμορφες παιδικές εικόνες, ένα περιβάλλον πάρα πολύ χαρούμενο και κατάλληλο για τα παιδάκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το νοσοκομείο της Σύρου που παρευρίσκεται με εκπροσώπους του εδώ για να βραβεύσει τους μαθητές. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τους μαθητές του τμήματος του τομέα των γραφικών τεχνών της δευτέρας και της τρίτης τάξης και κυρίως θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την κυρία Μιχαλάκη που... που και εμπνεύστηκε και βοήθησε και εργάστηκε πολύ για να γίνει αυτό το έργο. Ευχαριστούμε πολύ και τα παιδιά που δούλεψαν. Εγώ σαν εκπρόσωπος του σχολείου αισθάνομαι περήφανος γιατί παιδιά του δικού μας του σχολείου έκαναν αυτό το πολύ όμορφο έργο το οποίο θα μείνει και θα μένει να θυμίσει την προσφορά και τη δουλειά που κάνουμε στον τομέα των γραφικών τεχνών εδώ στο σχολείο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το κάναμε λίγο αντίστροφα. Θέλαμε εμείς να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους μαθητές, την καθηγήτρια και γενικά το πρώτο ΕΠΑΛ Σύρου για την πρωτοβουλία αυτή. Αλλά μετά από μια συνάντηση και συνεργασία που είχαμε με την κυρία Μιχαλάκη, είπαμε ότι είναι προτιμότερο να γίνει εδώ στο φυσικό σας χώρο. Ευχαριστούμε λοιπόν για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε τον κύριο Βουτσίνο. Εκπροσωπούμε το νοσοκομείο. Εγώ είμαι ο Δημήτρης Οτσιργής. Ήρθαμε σήμερα, βρεθήκαμε κοντά σας. Είναι η κυρία Άννα Πέτρου, η οποία είναι το μεάρχης συντονίστρια του Παθολογικού Τμήματος και υπεύθυνη της Παιδιατρικής. Και είναι και ο κύριος Δημήτρης Ρούσος, που είναι πληροφορικάριος. Ξεκινάμε με αυτή την ιδέα. Είναι η συνεργασία ενός σχολείου, είναι η συνεργασία του δικού σας σχολείου με την κοινότητα ουσιαστικά. Με την κοινωνία, με τη ΣΥΟ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με το νοσοκομείο. Η ιδέα ξεκίνησε από κάποια ιδέα του στενού μας κύκλου, των ανθρώπων που έχουμε γύρω μας και μας σφυρίζουν κάποιες ιδέες. Τις πήραμε, τις αντιγράψαμε και ήρθαμε σε επαφή με την κυρία Μιχαλάκη, αν μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε και να το τρέξουμε. Υπήρχε μεγάλη ανταποκρισιμότητα και θετική απάντηση από την καθηγήτρια του τμήματος και από τους μαθητές. Και έτσι ξεκινήσαμε να δουλέψουμε αυτό το σύντομο μικρό έργο. Δεν θα σας κουράσω πολύ, θα δούμε περισσότερο εικόνες και μετά θα μας επιτρέψετε να απονείμουμε και κάποιους επένους στους μαθητές και σε όλους όσους δούλεψαν για αυτό το έργο. Απλά δύο λόγια μόνο για να δούμε σε ποιο πλαίσιο το τοποθετούμε αυτό το πράγμα. Με πιο απλά λόγια δηλαδή, τι σημαίνει αυτή η συνεργασία του σχολείου με το νοσοκομείο. Πολύ απλά σημαίνει ότι σε αυτό το πολύ δύσκολο, σε πολύ δύσκολες συνθήκες που ζούμε και τις οποίες εσείς δυστυχώς ξέρετε και γνωρίζετε ήδη ότι υπάρχουν, είναι αναγκαίες αυτές οι συνεργασίες, είναι αναγκαίες αυτές οι καινοτόμες πρωτοποριακές ιδέες ομάδων σαν τη δική σας, που είστε μια ομάδα ενεργής, μια ομάδα με όραμα, μια ομάδα με σκέψη, μια ομάδα με ενέργεια, μια ομάδα η οποία μπορεί να δώσει σε εμάς ανταποδοτικά στην κοινωνία κάτι παραπάνω που το χρειαζόμαστε αυτή την ώρα. Αυτή λοιπόν η συνεργασία είναι ανταποδοτική με το νοσοκομείο, που και το νοσοκομείο βγαίνει προς την κοινότητα αναζητώντας συνεργασίες, αναζητώντας ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας και μαζί σας. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η ιδέα και έτσι υλοποιήθηκε. Την επόμενη, Δημήτρη. Είπαμε λοιπόν ότι ήταν αναγκαία η αναβάθμιση των χώρων της παιδιατρικής του νοσοκομείου μας. Το να μπορούσε το νοσοκομείο να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια, αυτή την, αν θέλετε, την ενέργεια, με κάποια χρήματα και να πληρώσει
σε έναν εξωτερικό ζωγράφο ή σχεδιαστή να σχεδιάσει τους χώρους, δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Όμως η επιτυχία ήταν ότι μπορούσε να γίνει όχι μόνο με λιγότερους πόρους, με λιγότερα χρήματα δηλαδή, αλλά μπορούσε να γίνει με ένα έργο που θα ήταν δικό σας, ένα έργο που θα το βλέπατε μέσα στο νοσοκομείο αποτυπωμένο. Ένα έργο που θα ήταν ένα έργο του ΕΠΑΛ μέσα στο νοσοκομείο. Το σχολείο δηλαδή μέσα στο νοσοκομείο. Δύο ήταν οι παρεμβάσεις, στα εξωτερικά ιατρία και, και στους δύο χώρους παιδιατρικής που έχουμε, ένα μίνι παιδιατρικό τμήμα που αποτελείται από δύο θαλάμους. Τα ονόματα των μαθητών που δούλεψαν τα βλέπουμε εδώ και θα τα πούμε και σε λίγο πιο αναλυτικά. Η ζωγραφική αυτή είναι σχέδια, είναι αποτυπωμένα σχέδια τα οποία υπάρχουν στους δύο θαλάμους. Εδώ βλέπουμε έτσι όπως έχει αποτυπωθεί στο θάλαμο των κοριτσιών και θα μείνει για τα επόμενα χρόνια τουλάχιστον έτσι. Να μας θυμίζει ότι είναι ένα έργο του ΕΠΑΛ, από το Τμήμα Γραφιστών. Αυτή είναι η είσοδος της πόρτας των αγοριών, του παιδιατρικού θαλάμου που φιλοξενούμε κυρίως αγόρια. Το ίδιο και εδώ. Θα αναγνωρίσετε γνωστούς παιδικούς ήρωες. Εγώ τους ξέρω από το γιο μου. Φαντάζομαι ότι εσείς τους ξέρετε επειδή τους μεγαλώσατε μαζί με αυτούς. Και κάτι σας θυμίζουν. Τζέρι, Τόμ και Τζέρι κτλ. Δημήτρη, τρέξτε το λίγο. Ο Μπάνι απολαμβάνει το καρότο. Ο Ροζ Πάνθυρας, ο οποίος παίζει κανένα 2-3 φορές. Είναι η είσοδος, εδώ είναι πάλι ο Γουίν, είναι η εσωτερική πόρτα των αγοριών, του θαλάμου των αγοριών, η δεύτερη πόρτα δηλαδή. Όπως καταλάβατε, εδώ είναι πήγαμε στο δωμάτιο, στο θάλαμο των κοριτσιών. Μία εικαστική παρέμβαση της πόρτας. Περισσότερα θα έπρεπε να μας πει η κυρία Μιχαλάκη και οι μαθητές γι' αυτό, εν πάση περιπτώσει, εγώ πήρα αυτές τις εικόνες για να λίγο να τις δούμε. Δημήτρη, προχώρησέ το. Συνεχίζουμε από το θάλαμο των κοριτσιών. Εδώ τώρα είμαστε στην δεύτερη παρέμβαση, είμαστε εξωτερικά ιατρία. Ήταν πρωτοβουλία των μαθητών και της καθηγήτριας, της κυρίας Μιχαλάκη, να δούμε λίγο και το χώρο των εξωτερικών ιατρίων, ο οποίος είχε μία αχρωμία γενικά. Ξέρετε, όταν μπαίνουμε μέσα στα νοσοκομεία, το περιβάλλον δεν είναι και τόσο φιλικό, έτσι, είναι λίγο άχρωμο. Με αυτές τις ζωγραφιές δώσαμε ένα ιδιαίτερο χρώμα στο χώρο αναμονής των εξωτερικών ιατρίων. Και αυτός ο χώρος πλέον αρέσει πάρα πολύ και στα παιδιά αλλά και στους μεγάλους που περιμένουν στα ραντεβού. Είναι πάλι στα εξωτερικά ιατρία η μία πλευρά και αυτή είναι η απέναντι πλευρά των εξωτερικών ιατρίων δίπλα από τα εξωτερικά παιδιατρικά ιατρία. Και αυτά είναι τα ονόματα των μαθητών, έτσι όπως έχουν αποτυπωθεί στον πρώτο παιδιατρικό θάλαμο. Τα ονόματα αυτά είναι ζωγραφισμένα. Εμείς λέγαμε να βάλουμε μία πλακετίτσα με τα ονόματα αυτά, αλλά μας άρεσε τελικά περισσότερο αυτό που είναι στο χέρι, είναι ζωγραφισμένο και νομίζω ότι είναι πιο φιλικό. Και έτσι το κρατήσαμε. Αυτά τα ονόματα λοιπόν υπάρχουν και μας θυμίζουν όλους αυτούς όσους συνέβαλαν σε αυτή τη σχεδίαση, στη ζωγραφική, τον χώρο του νοσοκομείου μας. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το σχολείο, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε... θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους μαθητές πάνω απ' όλα, την διεύθυνση του σχολείου για την απλοποίηση των διαδικασιών, φυσικά την καθηγήτρια την κυρία Μιχαλάκη. Και θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, οι οποίοι είδαν πολύ φιλικά αυτή την ενέργεια
και την αγκάλιασαν και την πίστεψαν και την έτρεξαν γρήγορα έτσι ώστε να υλοποιηθεί. Είναι η Μαριάντζελα Παπαδάκη, η Φραγκής Καταλεζίου, είναι ο Κώστας ο Ζερβός και η Άννα Ιωράφας. Είναι η Μαριλίζα η Παλαμάρη και η Μαρία Χρυσοπούλου. Είναι η Ιωάννα Χιτσικάλη, ο Γιώργος Ορυγούτσος. Είναι η Άννα Ιρυγούτσου και η Αντωνία Ιρυγούτσου. Είναι η Μαρία Κατερίνα Τελακανίδη και η Κατερίνα Ιχίου. Και έχουμε και δύο εμπαίνους για σας, θα σας δώσουμε μετά, και για το πρώτο επάλυσιο, το οποίο θα μπορούσε να το πάρει και ο Λουτσίνος. Ευχαριστούμε πολύ αυτά από εμάς, ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε, να ξαναβρεθούμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το νοσοκομείο Σύρου, τη διοίκηση βασικά, που μας έδωσε την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε όλο αυτό το πρόγραμμα και να προσφέρουμε κι εμείς από το σχολείο μας ό,τι μπορούσαμε. Πάρα πολύ να ευχαριστήσω τα παιδιά μου, τους μαθητές μου, οι οποίοι δέχτηκαν αμέσως να προσφέρουν και μάλιστα με μεγάλη χαρά και συνέχεια ρωτούσαν πότε θα πάμε και πότε θα πάμε. Δούλεψαν και στις ώρες του μαθήματός τους, αλλά και απογεύματα και βοήθησαν πάρα πολύ. Επίσης, θέλω να πω ότι εντάξει, υπήρχαν κάποιες δυσκολίες στο νοσοκομείο, γιατί για να δουλεύεις σε ένα νοσοκομείο, να ζωγραφίζουν παιδιά, να κυκλοφορούν χρώματα, το οποίο νοσοκομείο είναι ενεργεία και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, ήταν μεγάλο πρόβλημα. Οπότε αποφάσισα ότι θα έπρεπε καλύτερα να δουλέψουμε στους θαλάμους, όπου είχαμε μεγαλύτερη ευχέρεια με τα παιδιά να κινηθούμε όλες τις ώρες, και να δουλέψω μόνη μου το κάτω χώρο, παρότι μου γκρινιάξανε λίγο γιατί η κυρία μας αφήσατε, αλλά μόνο τα Χριστούγεννα μπορούσαμε να δουλέψουμε στο κάτω χώρο που δεν υπήρχε πολύς κόσμος και ήταν μόνο τα έκτακτα. Ελπίζω να ευχαριστηθήκανε και ο κόσμος. Γενικά όλο το feedback που πήραμε ήταν ότι και τα παιδάκια χαιρότανε με τις εικόνες και περνούσε λίγο η ώρα τους ευχάριστη μέχρι να πάνε στο γιατρό που δεν είναι και το καλύτερό τους. Αλλά τελικά ανακαλύψαμε ότι με τις φιγούρες των Λούνε Κιούνς και τις άλλες χαρήκανε πιο πολύ οι παππούδες. Ερχόταν συνεχώς και μας λέγανε τι ωραίο παιδιά, μπράβο παιδιά, ευχαριστούμε πολύ και τέτοια. Και φυσικά αυτοί που ευχαριστούμε πάρα πολύ είναι το προσωπικό του νοσοκομείου, το οποίο μας αγκάλιασε, μας ενθάρρυνε και όλη η δουλειά πήγε κατευθείαν.